Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και σήμερα θα δούμε αν ήμουν όντως ένας survivor. Πότε προβλήθηκε για πρώτη φορά το survivor στην Ελλάδα? Πρώτη-πρώτη. Πρώτη-πρώτη φορά πότε προβλήθηκε? Τώρα έχουμε 22, λογικά το 7, 2007. Όχι. 2003. Ποιο ήταν το πρώτο έπαθλο φαγητού στο φετινό survivor? Το πρώτο έπαθλο φαγητού του φετινού survivor ήταν δράμα, γκλάμα. Ήταν 1200 γραμμάρια ρύζι. Παίζαμε, μετρήσαμε τον κάθε κόκο και 12 κονσέρβες για τους νικητές. Πόσο μάλλον για τους χαμένους που ήταν οι μισές προμήθειες. Ποιος είναι ο παίκτης που έχει βγει τις περισσότερες φορές υποψήφιος προς αποχώρηση? Ο Ντάνος, ο Τριαντάφυλλος ή η Ανθή Σαλαγκούδη? Είμαι τρυπάσα το Τριαντάφυλλο. Νομίζω ο Τριαντάφυλλος. Σωστά. Ναι, εντάξει. Ποιος ήταν ο παίκτης που αποχώρησε πρώτος από το περσινό survivor? Ο Μιχάλης Αρναούτης ή η Αγγελική Λάμπρη? Μιχάλης Αρναούτης. Σωστά. Ο παίκτης με τον οποίο διαγωνίστηκα στον πρώτο στίβο μάχης ήταν ο... Ο Τσακατσούκα. Γιώργος Κατσαούνης. Και πώς πήγε? Δραματικά. Με πάρει λίγο σπάσει το κεφάλι μου, αλλά όλα καλά. Φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 5 χρόνια από τώρα να είναι... Να είναι με αμνησία και να ξεχάσει το survivor, όχι εντάξει, πλάκα κάνω. Όχι, πιστεύω ότι θα ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι του εθελοντισμού, ακτιβισμού ακόμα. Θα είναι στην ομάδα του Connect Your City και θα κάνουμε υπέροχα πράγματα με την ομάδα. Μάθαμε ότι πρόκειται να βγάλεις και ένα βιβλίο. Σωστά. Πρόκειται να βγάλω όντως ένα βιβλίο που έχω στα σκαριά, ένα λογογραφικό παραμύθι από τη Μικρά Ασία. Αλλά πριν από αυτό, έχουμε ήδη κυκλοφορήσει με τις εκδόσεις Ανούμπις, το Ζιάκ και η Έκλειψη, που είναι ένα βιβλίο το οποίο το έγραψα με πολύ αγάπη. Και αν έγραφα βιβλίο την εμπειρία μου στο survivor, θα έβαζα τον τίτλο? Θα έβαζα το τίτλο Κρυφοί Έρωτες και Πάθη. Θα ξαναπήγαινες? Αν θα ξαναπήγαινα στο survivor, σίγουρα με. Εμένα ποσό που ούτε ο Ατσούν δεν θα το αντέχει, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εμπειρία. Το φετινό survivor, αν ήταν πέρσι δύσκολο, νομίζω ότι φέτος θα πρέπει να είναι και δύο φορές πιο δύσκολο. Είχα και κάποιους συμπαίκτες, τους οποίους δυστυχώς δεν ταιριάξαμε καθόλου και είχαμε πολλές διαφωνίες και πολλά προβλήματα. Ποιους συμπαίκτες? Ποιους συμπαίκτες? Είσαι κουτσομπόλα τώρα, τι θέλω. Είμαι λίγο. Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι είχαμε λίγα θέματα με τον. Με τον κύριο Βαλάντη, τον οποίο τον εκτιμώ πολύ, αλλά στο survivor νομίζω ότι δεν του ταιριάζει το survivor και ούτε και εμένα μου ταιριάζει πολύ, οπότε λίγο είχαμε κάποια θέματα. Ήσουν τελικά ένα survivor, Γιάννη, οπότε το αξίζει το λιοντάρι μα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι της ασυλίας. Άρα θα πρέπει κάποιον να διώξω πάλι, όχι. Δεν θέλω να διώξω κανέναν, φεύγω. Φεύγω μόνος μου.